συγχαρητήρια στην ομάδα της Καστοριάς. Εντάξει, εμείς είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Ξεκινήσαμε τη χρονιά. Στη συνέχεια είχαμε κάποια προβλήματα που μας ανάγκασαν κάποιοι να σταματήσουμε από τις προπονήσεις, να είμαστε λίγοι στις προπονήσεις. Αλλά όμως σε κάθε παιχνίδι δίνουμε το 100%, παλεύουμε για μας, τον εγωισμό μας. Και γι' αυτό δίνουμε μια εικόνα στον κόσμο καλή. Οι λόγοι τώρα λίγο πολύ τους ανέφερες. Πιστεύω ότι είναι καθαρά διοικητικό το θέμα που η ομάδα βρίσκεται σε αυτή την θέση. Γιατί αγωνιστικά έχει το επίπεδο να σταθεί στην Αλβαδία. Ναι, πιστεύω ότι αγωνιστικά έχουμε καλό ρόστερ και γενικά ακούγεται αυτό. Απλά αυτό, τα προβλήματά μας μας φέρουν σε αυτή την κατάσταση, αλλά εμείς όμως ο καθένας προσωπικά παλεύει για το όνομά του, έτσι, και να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Ήρθατε σήμερα εδώ στην Καστοριά, σε ένα παιχνίδι που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο αντίπαλος είναι πολύ ψηλά στον πίνακα της βαθμολογίας, με ποσοστά επιτυχίας περιορισμένα θα έλεγα, αντικειμενικά πάντα, αλλά θεωρητικά όλα τα παιχνίδια κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Δυσκολέψατε την Καστοριά σε κάποια φάση? Ναι, δυσκόλεψε τον Καστοριά. Είχαμε πει πριν στην αρχή του παιχνιδιού ότι εμείς θα παλέψουμε. Όποια ομάδα, γιατί η Καστοριά. Και κάθε αντίπαλο βέβαια δυσκολεύεται, δεν είναι μόνο η Καστοριά. Ναι, και γενικά. Εντάξει, η Καστοριά είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά είπαμε ότι θα μπούμε μέσα και θα παλέψουμε το 100% και γι' αυτό βγάλαμε αυτή την εικόνα. Πάντως είστε άξιοι συγχαρητήριων, γιατί παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα προβλήματα στην ομάδα σας, παρά το γεγονός ότι είναι στην τελευταία θέση, ωστόσο έχετε το σπένος, έχετε την αγωνιστική διάθεση και προσφέρετε πολύ ωραίο μπάσκετ και ήταν μια επιβράβευση σήμερα και από τον κόσμο της Καστοριάς, ο οποίος στο τέλος σας χειροκρότησε. Ναι, κάποιοι δεν το πιστεύουν αυτό, ότι συνεχίζουμε ακόμα και κατεβαίνουμε στα μάτσικες, προπονήσεις κλπ. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και αγαπάμε αυτό που κάνουμε και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς έτσι. Σωκράτη, το σημερινό παιχνίδι είχε μια ιδιαιτερότητα βέβαια και για σένα αλλά και για τον αντίπαλο, τον Ναούμι. Δύο αδέρφια αντίπαλοι. Τα συναισθήματα ποια μπορεί να είναι όταν αντιμετωπίζει τον αδερφό και σου έκανε και τάπα και όλα. Δεν ξέρω, κάτι έκανε εκεί. Έκανε κάποιες απολύες. Δεν το είδα, αλλά εντάξει. Εντάξει, παίξαμε και πέρσι. Είναι ωραίο συνέστημα. Στο μάστερ παιχνίδι, εντάξει, δεν παίζουμε σαν αδέρφια, έτσι σαν αντίπαλο, ο καθένας να κερδίσει η ομάδα του. Αλλά όμως, έτσι, μαθαίνω από αυτόν, είναι μεγαλύτερος, παίρνω συμβουλές, με συμβουλεύει κάθε μέρα. Και είναι μια ωραία, έτσι, ένα ωραίο συνέστημα που γίνεται όταν παίζουμε αντίπαλο. Και τα δικά του βασικά συναισθήματα, για το δικό του όλο αυτό το... Το πώς μπορεί να νιώθει ένας αθλητής όταν έχει αντιμετωπίσει τον αδερφό του απέναντι. Εντάξει, είναι περίεργο συνέστημα. Εντάξει, όπως είπε ο αδερφός μου, είναι μέσα στο γήπεδο, είμαστε αντίπαλοι, δεν υπάρχει σχέση συγγενική. Και μάλιστα μπορεί να υπάρχει και ένα υπερβάλλον ζήλος, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, σε όλο. Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα και στο μπάσκετ βλέπουμε πολλά αδέρφια να παίζουν και αντίπαλοι. Και όπως είπε και πέρυσι, παίξαμε. Εντάξει, είναι ένα ωραίο συνέστημα και παράλληλα περίεργο. Αυτά γι' αυτό δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Λίγο προστατευτικά, γιατί είναι μικρότερο. Λίγο προστατευτικά, ναι, υπήρχε. Απλά σήμερα, από ό,τι είδες και εσύ, ήταν επικίνδυνη. Οπότε δεν μας έπαιρνε να προστατέψουμε. Αλλά εντάξει, αυτά όσον αφορά αυτό. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, εντάξει, όπως είπε, εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα. Όπως είχε πει και ο coach και μέσα στη βδομάδα γενικότερα είχε αναφερθεί πολλές φορές ότι είναι επικίνδυνη. Και έτσι το προσεγγίσαμε το μάτς, γιατί είναι περίεργα αυτά τα μάτς. Εντάξει, τα παιδιά παίζουν τώρα με ένα κίνητρο καθαρά ατομικό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει δυστυχώς έτσι όπως έχει την πορεία του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω μαθηματικά τι ελπίδες υπάρχουν, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Αλλά είναι προς τιμή τους που παλεύουν κάθε μάτς στα ίσα με τις συνθήκες που υπάρχουν, που όλοι λίγο πολύ ξέρουν στην πιάτσα. Αυτά έχω να πω. Και βέβαια τώρα πώς το λέει, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, Αρκαδικός, εκτός έδρας. Ναι, ακόμα ένα δύσκολο μάτς, όπως έχω πει και τις προηγούμενες φορές. Κάθε μάτς είναι δύσκολο. Οι ομάδες έχουν δύο ή τρεις πολύ ποιοτικούς παίκτες που ξέρουν προσοχή, αλλά επειδή νομίζω ήταν η πρώτη εβδομάδα μετά από πολύ καιρό που κάνουμε όλοι μαζί προπόνηση, θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε εκεί πέρα ό,τι μας αναλογεί.
Αλλά να ξαναπώ αυτό ότι είναι πολύ σημαντικό που ξανά είμαστε όλοι υγιείς και κάνουμε το βόνους όλοι μαζί, γιατί είχαμε κάποια θέματα και δύο εβδομάδες περίπου, ξέρω, μπορεί και λίγο παραπάνω, ήμασταν σε προπονήσεις λίγο. Ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να παίξουμε, ας πούμε, λόγω των τραυματισμών. Αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό την ποιότητα που έχουμε και θέλουμε να βγάλουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήθιστε στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες να προσφέρουμε αυτό το θέμα και στο δικό μας γήπεδο και στο γήπεδο των αντιπάλων. Καταρχάς, να δώσω χαρακτήρια στην ομάδα της Καστοριάς και καλή συνέχεια. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Φαίνεται αυτό μέσα στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι το ταλέντο φαίνεται και από μικρούς και από μεγάλους, κυρίως επιθετικά και τις επιλογές τις οποίες μπορούμε να βρούμε. Δυστυχώς όμως η ερασιτεχνική κατάσταση στην οποία έχουμε επισέλθει τους τελευταίους δύο μήνες φαίνεται στον τρόπο που δεν μπορούμε να το επεξέλθουμε στην άμυνα. Γι' αυτό και πηγαίνουμε σε πολλά μεγάλα σκορ. Γι' αυτό και έχουμε επιλογές ρίσκου να αφήνουμε διάφορα shoot παιχτών των αντιπάλων και κάπως έτσι συνήθως εξελίσσονται τα παιχνίδια. Συνεχίζουμε. Δεν θέλουμε να τελειώσουμε με δύο ήττες, με δύο νίκες τη σεζόν. Προσπαθούμε κάθε παιχνίδι για να σώσουμε τη δικιά μας αξιοπρέπεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται με κάθε αντίπαλο. Αυτά είναι και ο λόγος που η ομάδα βρίσκεται σε αυτή την θέση, γιατί αγωνιστικά είπα και πριν στον αθλητή σας ότι έχει πολύ καλό επίπεδο, πολύ καλό ρόστερ και φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Είναι μια ομάδα που δεν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με τίποτα δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς αυτό. Καταρχάς, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι αν γνώστες των γηπέδων και του συγκεκριμένου αθλήματος, σε όσα είπα πριν, θα συμφωνήσουν ότι το γεγονός ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μια ομάδα από ένα σημείο και μετά ή έχει νεκρά διαστήματα και κυρίως στο αμυντικό κομμάτι είναι θέμα προπόνησης. Η προπόνηση δεν μπορεί να γίνει με την ίδιο ζήλο εφόσον υπάρχουν αυτό το είδος τα προβλήματα. Οπότε συνεπάγεται η δυσκολία της κατάστασης. Ωστόσο όμως μπορώ να σας συγχαρώ και εγώ και το βέβαια το είδατε και από τον κόσμο της Καστοριάς που σας χειροκρότησε στο τέλος για την αγωνιστική διάθεση που δείχνετε coach. Το να είστε τελευταίος, να μην έχεις κάποιο κίνητρο, να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και να παρουσιάζετε αυτή την εικόνα, πιστεύω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Ευχαριστούμε πολύ και όντως ήταν ο κόσμος, αν και δεν ήταν όπως θα περιμέναμε να γεμίσει το γήπεδο σε μια ομάδα η οποία είναι πέμπτη και βάζει τις βάσεις για τα play-off, είναι σωστή οικονομικά και διοικητικά από ό,τι γνωρίζω, όσο μπορώ να γνωρίζω. Αλλά ήταν έρθεμος και με την ομάδα του και μας χειροκρότησαν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς παίρνουμε την αγάπη πλέον αυτήν και από τους αντιπάλους. Αυτό είναι που μας αφήνει, τέλος πάντων, να βγάζουμε έναν εγωισμό προσωπικό, ομαδικό και να μπορούμε να είμαστε μέσα στα παιχνίδια. Αυτό είναι το οποίο μας έχει απομείνει και αυτό επιδιώκουμε. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια να δώσω και στην ομάδα μου και στην ομάδα της ΑΕΛ για το άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο που απέδειξε. Εμείς είχαμε πει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, είχαμε τονίσει τις δυσκολίες τους παίχτες μας, σεβόμαστε απόλυτα την ΑΕΛ, είναι αρκετά ιστορικό σωματείο, με πάρα πολύ αξιόλογους παίχτες, με αξιόλογο προπονητή και γνωρίζαμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτς, παρότι είναι τελευταίοι λόγω κάποιων συγκεκριμένων προβλημάτων και όχι τόσο λόγω αγωνιστικής αξίας αυτής της ομάδας. Οπότε είχαμε δώσει την κατάλληλη προσοχή. Βέβαια, εντάξει, ήταν το παιχνίδι, δεν εξελίχθηκε, ας πούμε, προπονητικά δεν είναι, μπορεί να είναι για τον κόσμο ωραίο το υψηλό σκορ, αλλά προπονητικά, ειδικά και για την ομάδα που θεωρητικά είναι φαβορή και παίζει την έδρα της, δεν θέλεις να πάει σε τόσο υψηλό σκορ, θέλεις να κρατήσεις χαμηλά τον αντίπαλο τους, ώστε να είσαι σίγουρος για την νίκη. Εντάξει, το μάτς πήγε σε υψηλό σκορ, σούταρε γύρω στο 50% στο τρίποντο η ΑΕΛ. Εντάξει, αυτό δεν μας ευχαριστεί, αλλά παρόλα αυτά πετύχαμε το στόχο μας που ήταν η νίκη για να συνεχίσουμε στον επόμενο στόχο. Μία νίκη η οποία μας βάζει τις βάσεις, όπως είπε και ο αντίπαλος coach, μας κρατά ζωντανούς στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και αν δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα,
είναι κάποια που ευνοούν την ομάδα της Καστοριάς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Τι να κοιτάξουμε. Εμείς ο βασικός μας στόχος, το λέμε από την αρχή της χρονιάς, είναι να σωθούμε. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε πετύχει ακόμα, μαθηματικά τουλάχιστον. Όταν το πετύχουμε αυτό το στόχο που είναι η σωτηρία για την Καστοριά, γιατί είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, μπορούμε να συζητήσουμε για τους στόχους, αν υπάρχουν, πώς θα είμαστε, πού θα είμαστε, αλλά πρώτα είναι ο στόχος της σωτηρίας. Mm-hmm. Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι τώρα, εκτός έδρας, ίσως είναι το, όχι, ίσως είναι το πιο μακρινό παιχνίδι που έχουμε, μέσα στη Τρίπολη. Εμείς με τον Αρκαδικό, εκτός έδρας δεν παρουσιαζόμαστε το ίδιο καλή όσο είμαστε εκτός έδρας, οπότε οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Και θα ήθελα με έναν αντίπαλο ο οποίος θέλει βαθμούς για να εξασφαλίσει και αυτό την παραμονή του στην κατηγορία. Είναι ένας τέτοιος αντίπαλος, θέλει βαθμούς, θα κυνηγήσει την νίκη και είναι ομάδα έδρας, είναι ιστορική ομάδα και αυτή, είναι ομάδα που έχει παίξει Α1 με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι ομάδα που είναι χρόνια Α2. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το καλό βέβαια για την ομάδα της Καστοριάς, κότσου, είναι ότι επιστρέψαν δύο αθλητές, ο Μπρόζος, ο Κακλαμάνος και ενδεχομένως να γυρίσει και ο αρχηγός, ο Γιάννης, ο Κυριακόπουλος. Ναι, ναι, αυτό το είναι Σάββατο. Δεν είναι μόνο το Σάββατο. Το σημαντικότερο είναι ότι σιγά σιγά επέστρεψαν. Είχαμε αρκετούς τραυματισμούς, και πιο σοβαρούς και λιγότερο σοβαρούς. Και επιτέλους επήλθε, ας πούμε, η κανονικότητα στις προπονήσεις. Γιατί μέσα από τις προπονήσεις είναι ο καθρέφτης των αγώνων. Σαν οπότε, άμα έχουμε μια καλή εβδομάδα προπονήσεων, έχουμε και πολλές ελπίδες να κάνουμε και ένα καλό αγώνα το Σάββατο. Πολύ ωραία.